Μετά την πώληση του Σκορπιού στο Ρώσο δισεκατομμυριούχο, νέες πτυχές από την πολυτάραχη ζωή του Αριστοτέλειο Νάση έρχονται στη δημοσιότητα. Ο Έλληνας μεγιστάνας φημιζόταν για το καλό του γούστο και δεν τσιγκουνευόταν να το δείχνει στις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Τα εντυπωσιακά κοσμήματα της συζύγου του Τίνας Λιβανού που κληρονόμησε η κόρη του Χριστίνα και στη συνέχεια η Αθηνά Ωνάση πουλήθηκαν σε δημοπρασία στο Λονδίνο το 2008 για 8.615.000 ευρώ. Ο Έλληνας Κρίσος χάρισε πανάκριβα κοσμήματα στη Μαρία Κάλλας από την εποχή που ξεκίνησε το ειδήλιό του στη Θαλαμιγό Χριστίνα. Ένα βραχιόλι με διαμάντια ήταν το πρώτο δώρο του Αριστοτέλειο Νάση στη διάσημη Σοπράνο, για να ακολουθήσουν κι άλλα πανάκριβα δώρα που έφταναν στο καμαρίνι της μετά από κάθε παράσταση. Τα κοσμήματα της Κάλλας ήταν τόσο εντυπωσιακά που έκαναν την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία είχε επίσης μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές, να δηλώσει στην Κάλλας ότι ζηλεύει το κολιέ της. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα κόσμημα 50.000 δραχμές στο Σύνταγμα. Όταν πήγε ο λογαριασμός στην Ολυμπιακή, στα γραφεία του Νάση, δεν πληρώθηκε αυτό. Την προηγούμενη ημέρα που επέστρεψε το κόσμο της Χριστίνας, είχε αγοράσει ένα περιδέριο σμαραγδένιο στην Κάλλας. Από ό,τι ξέρω, είχε 800.000 δολάρια, που ήταν μια προκαταβολή για ένα τάνκερ. Μπορεί ο Έλληνας μεγιστάνας να ήταν σφιχτός οικονομικά στα παιδιά του. Το πολυτελές αυτοκίνητο του Αλέξανδρου ήταν μεταχειρισμένο, ενώ είχε αρνηθεί στη Χριστίνα να αλλάξει την ασπρόμαυρη τηλεόρασή της. Ωστόσο, φρόντιζε να αγοράζει πανάκριβα δώρα στις συντρόφους του. Ο ίδιος προσπαθούσε να κατευνάσει την οργή της Τίνας Λιβανού με πανάκριβα σετ κοσμημάτων κάθε φορά που έκανε τις απιστίες του. Λέγεται ότι η σύζυγός του, Τίνα Λιβανού, είχε επιστρέψει σε γνωστό οίκο τα κοσμήματα από σμαράγδια που της έστειλε ο Αριστοτέλης Ωνάσης για να την μεταπίσει για το διαζυγιό τους. Πανάκριβα ήταν τα δώρα του Έλληνα Κρίσου και στην Τζάκι Κένεντι. Το μην νηφικό γνωστού οίκου και ένα τεράστιο διαμάντι στο χέρι της τη μέρα του γάμου τους ήταν μόνο η αρχή. Η Τζάκι λάτρευε την πολυτέλεια, τα μπιζού, τις τσάντες και τα ρούχα διάσημων σχεδιαστών τα αγόραζε σε όλα τα χρώματα, ενώ οι γούνες τσιντσιλά έφταναν στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη σε τεράστια κουτιά. Ο Νάσης δεν της χαλούσε ποτέ το χατήρι. Λέγεται μάλιστα ότι κάποια στιγμή χρειάστηκε 3 μεγάλα αυτοκίνητα για να μεταφέρουν τα πακέτα από τα ψώνια της στους πιο κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Νέας Υόρκης.